σημαντικές εξελίξεις. Μία που την θεωρούμε θετική αν αναλογιστούμε το ρόλο που έπαιξε η Γερμανία ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λισαβόνα έχει αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, ιδιαίτερα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Στο ΝΑΤΟ όμως έχουμε μία εξέλιξη η οποία είναι μάλλον δυσμενής, εφόσον η Άγκυρα παρόλα όσα έχει πράξει ανέλαβε την ηγεσία της δύναμης ταχείας αντίδρασης της Συμμαχίας, Very High Readiness Joint Task Force. Την ίδια ώρα συνεχίζει τις προκλήσεις ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, εφόσον προειδοποίησε τις αρμενικές δυνάμεις να μην παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυνάμεις του Αρτσάχ και τους Αζέρους. Ο Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τους Τούρκους στρατιωτικούς οι οποίοι βρίσκονται στο Αζερμπαϊτζάν, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι οι Αρμένοι θα ήταν καλό να μην κάνουν τη λανθασμένη κίνηση να παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός.